Η θεωρία της κοινωνικής ανάπτυξης του Βιγκότσκι υποστηρίζει ότι η κοινότητα και η γλώσσα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη μάθηση. Ενώ Ζαν Πιαζέ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών συμβαίνει σταδιακά, ο Βιγκότσκι απέρριψε τις ιδέες αυτές και πίστευε ότι τα παιδιά αναπτύσσονται ανεξάρτητα από συγκεκριμένα στάδια ως αποτέλεσμα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Ο Βιγκότσκι ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με τέσσερις στοιχειώδεις ψυχικές λειτουργίες: την προσοχή, την αίσθηση, την αντίληψη και την μνήμη. Το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον είναι αυτό που μας επιτρέπει να αξιοποιούμε αυτές τις στοιχειώδεις δεξιότητες για να αναπτύξουμε και τελικά να αποκτήσουμε υψηλότερες ψυχικές λειτουργίες. Αυτή η εξέλιξη συμβαίνει ιδανικά στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης. Αρχικά υπάρχει αυτό που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Στη συνέχεια υπάρχει η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, η οποία αντιπροσωπεύει αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τη βοήθεια ενός ενήλικα, ενός φίλου, μιας τεχνολογίας ή αυτό που Βιγκότσκι αποκαλούσε ο έτερος γνωστός. Τέλος, υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για να καταλάβουμε καλύτερα, ας σκεφτούμε δύο δίδυμα αδέρφια που μεγαλώνουν σε μια κοινωνία στην οποία τα αγόρια αναμένεται να μάθουν και να πετύχουν, ενώ τα κορίτσια θα ασχολούνται με την ομορφιά τους. Στην ηλικία των 10 μηνών και τα δύο παιδιά μπορούν να μπουσουλάνε και βρίσκονται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης για να μάθουν πώς να στέκονται στα πόδια τους. Ο έτερος γνωστός, στην περίπτωση αυτή ο πατέρας, παρέχει στο αγόρι ευκαιρίες να εξασκηθεί σε ένα δωμάτιο με παιχνίδια που διαθέτει εξοπλισμό με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα αντικείμενα. Το αγόρι ενθαρρύνεται να εξερευνήσει τον εξοπλισμό και τελικά τον αξιοποιεί για να σηκωθεί. Λίγες ώρες αργότερα περιφέρεται ανάμεσα στα ιδρύματα και λίγες μέρες αργότερα στέγεται στα πόδια του. Το κορίτσι έχει επίσης τη δυνατότητα να σταθεί, αλλά δεν λαμβάνει καμία υποστήριξη προκειμένου να φτάσει στο επίπεδο να σταθεί στα πόδια του. Όταν συγκρίνουμε τα δύο παιδιά, βλέπουμε ότι ενώ το κορίτσι προσπαθεί ακόμα να σηκωθεί, το αγόρι προχωρά σε μια νέα ζώνη. Ξέρει πώς να ισορροπεί ενώ στέκεται και έχει τώρα τη δυνατότητα να μάθει πώς να περπατά. Και τα δύο παιδιά θα μάθουν τελικά πώς να περπατούν, αλλά σύμφωνα με τον Βιγκότσκι, το αγόρι θα είναι πιο ικανό. Οι ίδιες αρχές ισχύουν για όλη τη μάθηση και την ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών λειτουργιών. Και μόνο εκείνοι που μαθαίνουν με τη βοήθεια ενός ικανού μέντορα μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ο Βιγκότσκι επομένως πίστευε ότι μέσα στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης η μάθηση μπορεί να προηγηθεί της ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί είναι σε θέση να μάθει δεξιότητες υπερβαίνοντας τη φυσική του οριμότητα. Επίσης, καθιέρωσε μια ρητή σύνδεση μεταξύ της ομιλίας και των διανοητικών ενιών, υποστηρίζοντας ότι η εσωτερική ομιλία αναπτύσσεται από την εξωτερική ομιλία μέσω μιας εσωτερικής σταδιακής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η σκέψη αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα της συνομιλίας. Επομένως, τα μικρότερα παιδιά που δεν ολοκληρώνουν αυτή τη διαδικασία μπορούν να σκέφτονται δυνατά. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η εσωτερική ομιλία και η προφορική γλώσσα γίνονται ανεξάρτητες. Ο Λεβ Βιγκότσκι πέθανε από φυματίωση το 1934 σε ηλικία 37 ετών. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς ψυχολόγους του 20ου αιώνα. Άφησε τις ακόλουθες συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς. Δίνοντας τους μαθητές την πρακτική δυνατότητα να μιλούν με άλλους, τους δίνουμε πλαίσια για να σκέφτονται μόνοι τους. Τι πιστεύετε εσείς? Μπορεί ένα παιδί να μάθει κάτι ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις ανάπτυξης? Μαθαίνουμε μόνο μέσω κοινωνικών και πολιτιστικών πλαισίων? Αν ναι, νομίζετε ότι είναι καθοριστικό για έναν έτερο γνωστό να καθορίσει τι πρέπει να μάθει ένα παιδί στη συνέχεια?